Τρέψουμε στο κομμάτι της μάχης που πρέπει να δοθεί και στο πεδίο της οικονομίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την σύνδεση, για την επικοινωνία αυτή, κύριε Γεωργιάδη. Πολλές εξαγγελίες και σημαντικές για τους πολίτες σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το δώρο Πάσχα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα το λάβουν όλοι. Δεν ακούσαμε το χρόνο. Όχι, είπε ότι για τον χρόνο θα αναφερθούν τα δύο στην αρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα, άρα δεν έχετε κάποια πληροφορία εσείς για το πώς μπορεί να εξειδικευτεί αυτό? Δεν είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης ένα από τα αρμόδια Υπουργεία. Ωραία. Να δούμε λίγο τα υπόλοιπα μέτρα από εκεί και πέρα. Θα ήθελα να δούμε λίγο και το κομμάτι των ξενοδοχείων. Θα το δούμε αργότερα και με τον Υπουργό Τουρισμού. Αλλά είναι ένα κομμάτι που αφορά πάρα πολύ συνολικά την ανάπτυξη της χώρας λόγω της συνεισφοράς του και στο ΑΕΠ. Εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν? Λοιπόν, καταρχάς ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε ένα σύνολο μέτρων 10 δισεκατομμυρίων. Mm-hmm. Το λέει ότι χθες, πολύ μικρό ψυχα, ένα κομμάτι της αντιπολιτεύσεως έκανε το εξής κόλπο. Πήρε για την Ελλάδα την ανακοίνωση των μέτρων μόνο που αφορούσαν στον κρατικό προϋπολογισμό, που χθες ήταν 2 δισεκατομμύρια, σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός τα αύξησε αρκετά. Και δεν υπολόγισε καθόλου η αντιπολίτευση όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με την εγκυοδοσία και τα δάνεια με εγγύηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την επιστρεπτή προκαταβολή και όλα τα άλλα εργαλεία που είπαμε. Ως αποτέλεσμα αυτού κάνουν το εξής κόλπο. Αθρίζανε για τις υπόλοιπες χώρες το σύνολο των μέτρων που ανακοίνωνε η κυβέρνησή τους, αλλά για την Ελλάδα μόνο τα μέτρα που αφορούσαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτήν την μικροψυχία πολιτική, θα έλεγα, τη διόρθωσε το σημερινό διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το συνολικό πακέτο μέτρων, το οποίο έχουμε σχεδιάσει και σήμερα με τον κύριε Πρωθυπουργό, στο σύνολο έχουμε εξαγγείλει, αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και να αφήσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για την ελληνική οικονομία. Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό στην ελληνική οικονομία. Κύριε Γεωργιάδη, την πολιτική κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης γκρινιάζουν σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή παρά τα μέτρα και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες. Λένε ότι τα μέτρα είναι ασαφή και ανεπαρκή. Εγώ δεν ξέρω ποιοι εργαζόμενοι γκρινιάζουν, ποιοι επιχειρηματίες. Γενικώς καλά λόγια ακούω, οφείλω να σας πω. Στο email μου έχω εκατοντάδες συγχαρητήρια. Αν λέτε ότι γκρινιάζουν, κάτι παραπάνω θα ξέρετε από μένα. Δεν έχετε ακούσει καθόλου ούτε από την κριτική, ούτε από τα σωματεία, ούτε από τους εκπροσώπους. Μα δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πάρουν 800 ευρώ. Τι γκρίζο έχει αυτό? Άντε, πείτε μου εσείς. Ναι, τώρα το 800 ευρώ θα πρέπει να το δούμε, θα χρειάζονται κωδικοί για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να μπουν σε πλατφόρμες, αυτές φαντάζομαι θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως. Μα με τη σημερινή εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού έχει λυθεί αυτό. Είπαμε, και εργαζόμενες επιχειρήσεις που με τα κάρτα τους έκλεισαν και επιχειρήσεις που τα κάρτα τους δεν έκλεισαν, οι εργαζόμενοι τους θα πάρουν 800 ευρώ για το διάστημα από 15, από 1η Μαρτίου την ακρίβεια, γιατί ο κ. Πρωθυπουργός πήρε και από 1η Μαρτίου την ημερομηνία για να καλύψει και αυτούς που τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μαρτίου, όταν ξέσπασε η κρίση, ξεκίνησαν και κάναν απολύσεις, περίπου 40.000 απολύσεις. Και αυτή καλύφθηκε με τη σημερινή απόφαση. Να δούμε λίγο και το κομμάτι των δόσεων. Όχι, έχει κάτι τον γκρίζο αυτό που λέω? Αυτό να μην το πω εγώ, κύριε Γεωργιάδη, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει η αγορά και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι. Όχι, επειδή μου είπατε ότι έχετε παράπονα, δεν είναι γκρίζο. Όχι, τα δικά μου παράπονα όμως. Νομίζω, φαντάζομαι, έχετε δει την κριτική που έχει διατυπωθεί ή και τα ερωτήματα που έρχονται από τους πολίτες. Πώς θα πάρουν τα χρήματα, πότε θα τα πάρουν, ποιους κλάδους θα αφορά ακριβώς, ποιες επιχειρήσεις. Τα χρήματα θα μπουν κατευθείαν στους λογαριασμούς τους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όσο αφορά εκεί που μπορείτε να μας κατηγορήσετε ότι ενδεχομένως να είναι γκρίζο, είναι ποιες είναι οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται. Αυτό λέγαμε πριν, για τους κωδικούς των επιχειρήσεων. Σε επιχειρήσεις που είναι, όχι για τους εργαζομένους, σε επιχειρήσεις μεν που είναι με τους κάδους κλειστές, είναι εύκολο να καταλάβουν ότι συμπεριλαμβάνονται. Σε επιχειρήσεις που οι κάδους δεν είναι κλειστές, είναι πιθανόν κάποιοι να ανησυχούν ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται. Αλλά για το θέμα αυτό, το οποίο έχει ως κριτήριο γενικώς την πτώση του τζίρου, γιατί υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις, μην κοροϊδευόμαστε, εξαιρετικά ελάχιστες, έτσι δεν λέω πολλές, οι οποίες έχουν καταφέρει να ανταπεξέλθουν μέσα από την κρίση για διαφόρους λόγους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις προφανώς θα ανήκουν. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που θα εκδοθεί από τον κύριο Σκυλακάκη, θα έχει ακριβώς τις επιχειρήσεις με τον κάδο τους, με τον αριθμό τους δηλαδή.
Και έτσι θα φαίνεται, λέει, τη δραστηριότητά του. Κύριε Κιουργιάδη, και έτσι ακριβώς θα φαίνεται ποια είναι μέσα στα μέτρα. Να πάμε λίγο και στην αναστολή των δόσεων των δανείων που εξαγγείλατε, η οποία είναι, αν δεν κάνω λάθος, για 3 μήνες. Αναρωτιέμαι όμως αν οι άνθρωποι ουσιαστικά αναστείλουν τη δραστηριότητά τους, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά, πώς θα βρουν τα χρήματα στη συνέχεια για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις που θα έχουν σωρευτεί κιόλας, και αν φοβάστε μία νέα έκρηξη των κόκκινων δανείων. Φυσικά και το φοβόμαστε. Δεν είμαστε ανόητοι. Ποιος δεν θα το φοβότανε. Όμως αυτό, για να σας πω τι θα γίνει στα αλήθεια, θα πρέπει να σας πω πόσους μήνες θα κρατήσει αυτό. Αν κρατήσει 1 μήνα, είναι ευκολότερο να το περάσουμε. Αν κρατήσει 2 μήνες, είναι δυσκολότερο. Αν κρατήσει 3 μήνες, προφανώς θα κάνουμε και άλλη νέα αναβολή. Αν κρατήσει 6 μήνες, και νέα αναβολή. Και όσο χρειάζεται, και βλέπουμε. Αν κρατήσει δεν τόσο πολύ, άλλο, όσο λέτε, και μαζευτούν οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, μπορεί να χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση, μπορεί να χρειαστούν οι τράπεζες κάποια στήριξη. Δεν χρειάζεται καθόλου να κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες σήμερα, οι οποίες θα μπορούσαν και μόνο με τη συζήτηση που κάνουμε, κυρία Τζίμα, εσείς είστε ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στα τόσα προβλήματα που έχουμε και προβλήματα που δεν έχουμε, όπως είναι η τραπεζική κρίση. Ναι. Δεν θα αποφύγω όμως να απαντήσω, επειδή με ρωτήσατε. Εάν υποτεθεί ότι έχουμε μία κρίση επιδημίας που κρατάει τόσους πολλούς μήνες που ξεπερνάνε κάθε σημερινή πρόβλεψη, προφανώς υπάρχει κάποια παγκόσμια λύση, δεν νομίζετε? Να, δεν θα είναι η Ελλάδα μόνη αυτό της. Αλλά φαντάζομαι ότι και το εθνικό σύστημα είστε, και θα λειτουργήσει άνθρωπος, για τις τράπεζες. Το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται. Μην δημιουργούμε αγωνία εκεί που δεν υπάρχει. Οι ελληνικές τράπεζες είναι ενταγμένες μέσα στο ευρωσύστημα. Από χθες ανήκουν απολύτως και οι ελληνικές τράπεζες και η ελληνική οικονομία με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζης στην ίδια ταχύτητα με όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Για αυτή την κρίση κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τους Έλληνες, τον ελληνικό λαό, τις ελληνικές τράπεζες ότι φταίνε. Άρα, αν υποτεθεί ότι φτάνουμε σε ένα σενάριο παγκόσμιας καταστροφής του βεληνικού που περιγράψατε, η λύση που θα βρεθεί θα είναι για όλους. Τώρα, εγώ θα σας πω τι πιστεύω ότι θα γίνει. Θα είναι μια κρίση που θα κρατήσει σε εμάς, πιστεύω, τους επόμενους 2 μήνες. Πιστεύω δηλαδή ότι από το μήνα Μάιο και μετά, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, 1η Μαΐου, 15 Μαΐου, 20 Μαΐου, πάντως μέσα στο Μάιο, πιστεύω ότι αυτή η επιδημία θα αρχίσει να κατέρχεται στην Ελλάδα. Και διότι βοηθάει ο καιρός, και για τα μέτρα που πήραμε, τα πήραμε σχετικά έγκαιρα. Και άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε κάπως να ελπίζουμε. Να σας ρωτήσω και για κάτι ακόμα που θεωρώ ότι αφορά αρκετούς πολίτες. Ξέρετε, υπάρχει πολλοί, ξέρετε, δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά όταν έχεις δίπλα σε μια χώρα όπως η Ιταλία, κυρία Τσίμα, που έχεις δει τις εικόνες, ανατυχιαστικές εικόνες, και θέλω να εκφράσω δημόσια την αλληλεγγύη μου στον ιταλικό λαό. Να μην έχουν φέρετε να θάψουν τους νεκρούς τους. Να βγαίνουν οι άλλοι και να λένε θέλουμε 3 εβδομάδες για την κηδεία του πατέρα μας, του αδερφού μας, του φίλου μας. Και να περνάνε αυτή τη δοκιμασία οι Ιταλοί δίπλα. Εμείς εδώ να τα έχουμε ξύλο να χτυπήσω, καταφέρει να είμαστε στο σημείο που είμαστε. Και να ακούει για γκρίνιες, με συγχωρείτε, του πάει πάρα πολύ. Εντάξει, πάει, κύριε Γεωργιάδη, φαντάζομαι ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι εδώ για να ακούει και τις ενστάσεις που μπορεί να έχουν πράγματα, οι πολίτες. Λογικά πράγματα την ώρα του πολέμου. Όταν δίπλα σας λέω είναι αυτή η εικόνα, παρακαλώ πολύ να ακούμε λογικά πράγματα. Ναι, αυτό φαντάζομαι το απευθύνεται στους πολίτες που έχουν τις ερωτήσεις. Όχι, για τους πολίτες δεν έχω κανένα θέμα. Εσείς είναι φανταστικοί οι πολίτες και τους ευχαριστώ για τα άπειρα συγχαρητήρια και τα εύγε και παίρνετε τη στήριξη και το ηθικό που μας δίνουν. Να σας κάνω να τους ευχαριστώ για το, από βάθος καρδίας. Μια ερώτηση. Δεν θέλω να βγάζουμε στα κανάλια, τα οποία εγώ, να ξέρετε, έχω καριέρα και τα ξέρω, να βγάζουμε μια εικόνα γκρίνια της κοινωνίας που δεν υπάρχει. Η κοινωνία καλώς καταλαβαίνει ότι κανένα μας δεν είναι χαρούμενος ούτε αν κλείνει ένα μαγαζί, ούτε ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να πάει να δουλέψει, ούτε αν λέμε στον κόμμα να μείνει στο σπίτι του. Κανένας δεν το θέλει αυτό να συμβεί. Αυτή είναι μια συμφορά που μας βρήκε. Δεν τη ζητήσαμε. Να ρωτήσω κάτι χρηστικό, αν μου επιτρέπετε, για τους πληστηριασμούς και την πλατφόρμα προστασίας της κύριας κατοικίας. Η προθεσμία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, λήγει στις 30 Απριλίου. Υπάρχει περίπτωση εκεί να υπάρξει παράταση? Αυτά. Για να σας το πω, αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί διαπραγμάτευση που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο την αρμοδιότητα ανήκει η Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αλλά θα σας το πω και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, αν δεν πάρει παράταση, έχουμε ανοιχτά δικαστήρια για να ανησυχεί κάποιος? Καλά, όχι, αλλά φαντάζομαι ότι θα αισθάνονται όλοι πολύ περισσότερο ασφαλείς αν δεν επαφίονται σε κλειστά δικαστήρια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εφόσον τα δικαστήρια είναι κλειστά, προφανώς δεν μπορεί να γίνει κανένας πληστηριασμός. Ναι, αυτό δεν συνιστά νομικά. Είναι δόκιμη, το παραδέχομαι,
σωστή και απολύτως θεμητή. Θα υπάρξει επίσημη απάντηση όταν καταλήξει η διαπραγμάτευση. Αν θέλετε να σας κάνω και μία μικρή πρόβλεψη, θεωρώ παντελώς απίθανο είτε οι τράπεζες είτε οι θεσμοί, η Τρόικα, πείτε την, οι Ευρωπαίοι, όπως θέλετε, να ονειρεύονται μία Ελλάδα που εν μέσω πανδημίας πας και κάνεις πληστηριασμούς. Άρα για όλα αυτά θα βρεθεί η λύση στον κατάλληλο χρόνο. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανένας. Δεν είμαστε παράλογοι και τρελοί. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την σύνδεση αυτή. Δεν με ρωτήσετε καθόλου για το θέμα των εισπατικών εταιριών και τον, τι συνέβη τελικώς με αυτό το θέμα. Ναι. Και θα ήθελα να το εξηγήσω. Σας, βεβαίως, να το πούμε σύντομα αν θέλετε. Σας άκουσα σε συνεντεύξεις σας ότι έχετε βάλει ένα φρένο στις εισπρακτικές. Αντιλαμβάνομαι ότι να πρακτικά... Να πούμε πώς έγινε το φρένο όμως τελικά. Γιατί δεν θα μπορούν να μας πάρουν να μας ενοχλήσουν ούτε τις πρακτικές ούτε και τα δικηγορικά γραφεία. Δεν έγινε έτσι, για αυτό το λέω. Χθες εγώ ανέλαβα μια πρωτοβουλία να πω ότι θα κλείσω αυτές τις εταιρείες. Όταν το είπα αυτό, όλες οι εταιρείες βρέθηκαν σε κατάσταση αγερμού. Σήμερα κάναμε μια τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης περίπου 2 ώρες ήταν τηλεφωνική εγώ από το γραφείο μου, αυτή ήταν δικά τους έτσι, και με τη συμμετοχή του κυρίου Σταϊκούρα, του Υπουργού Οικονομικών. Και βγάλαν μια ανακοίνωση και η Ένωση των Διαχειριστών και η Ένωση των Τραπεζών. Και πού καταλήξαμε? Όλοι όσοι θα λάβουν, είναι δικαιούχοι του 800 ευρώ, δηλαδή εργαζόμενοι, θα τους παίρνουν ένα τηλέφωνο, θα τους ρωτάνε «Δέχεσαι να σας δώσουμε τρίμηνη αναστολή?» Θα λες εσύ «Ναι» και θα μπαίνεις σε τρίμηνη αναστολή και θα τους ξαναβρεις μετά από 3 μήνες, εάν δεν χρειαστεί και νέα αναστολή. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί εάν δεν δώσω την έγκρισή του ο πελάτης σε μια διαδικασία ρύθμισης, αυτόματα λογιστικά στο σύστημα η οφειλή του κοκκινίζει και επιτοκίζεται. Άρα για να αποφύγουμε ζημία στους πολίτες, θα δεχθούν αυτό το τηλεφώνημα, θα συμφωνήσουν με την αναστολή, είναι μια τυπική διαδικασία, και θα τους αναπάρουν. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις επιχειρήσεις που είναι οι λεγόμενες πληττόμενες, που λέγαμε προηγουμένως με τους ΚΑΔ, και το ίδιο ισχύει και για τους ευάλωτους. Οι μόνοι που θα εξακολουθήσουν να έχουν οχλήσεις, αλλά εξαιρετικά ήπιες και με μια δέσμευση ρητή να μην είναι συνεχή τα τηλεφωνήματα, είναι αυτοί που δεν έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα: αν έχεις ένα ζευγάρι που και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι, και ο μισθός δεν έχει πειραχτεί, άρα θεωρητικά δεν έχουν αλλαγή οικονομικού περιβάλλοντος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για την σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.